Βρισκόμαστε μετά τη λήξη του αγώνα του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου με τη Μαρκό, όπου η τοπική ομάδα κέρδισε τη Μαρκό με 4-1. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της Μαρκό, τον κύριο Παπαϊωάννου, που θέλαμε να μας κάνει ένα μικρό σχόλιο για τον αγώνα, αλλά και για την πορεία της ομάδος του στο φετινό πρωτάθλημα. Όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο, παρουσιαστήκαμε αρκετά καλή, προηγηθήκαμε σε ένα στημένο. Απειληθήκαμε ελάχιστα την ομάδα του Αγίου Στεφάνου. Στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω καθοριστικό ρόλο έπαιξε το πέναλτι που εφήβρε ο κύριος Ζαχαρόπουλος. Προσωπική άποψη δεν υπάρχει δύο πέναλτι να δοθεί. Για μένα υπάρχει αλλήλωση αποτελέσματος και πρέπει ξανά να το δει αρκετά σοβαρά, γιατί δεν μπορούμε να ερχόμαστε και να χάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι διαλύσαμε και ψυχολογικά και τακτικά και δεχτήκαμε και άλλα δύο γκολ που ήταν αποτέλεσμα φυσιολογικό. Για μένα είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα που γίνονται και δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω ή παρακάτω. Ευχαριστώ. Η στόχη της ομάδας για το φετινό πρωτάθλημα ποιοι είναι? Είναι καθαρά η σωτηρία της ομάδας, όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μπορέσουμε κι εμείς να φύγουμε από αυτή τη ζώνη του υποβιβασμού που θεωρητικά είμαστε. Το φετινό πρωτάθλημα μετά τη διέλευση σχεδόν του 1/3. Πώς το βλέπετε ως προς την κατάκτηση? Είναι περισσότερο ανταγωνιστικό? Πώς μπορείτε να το κρίνετε? Ένα πρωτάθλημα όπως το περσινό. Αρκετά ανταγωνιστικό. Με αυτά που βλέπουμε κάθε Κυριακή στα γήπεδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.